Κύριε συνάδελφε, είναι δύσκολο να συζητάμε στην Ολομέλεια της Βουλής πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις για τις οποίες πιθανότατα να μην γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά. Σας άκουσα με προσοχή αυτά που εκθέσατε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αν δούμε το πλαίσιο, είναι δεδομένο ότι στη χώρα μας καταρχήν προστατεύεται η συνδικαλιστική ελευθερία. Υπάρχει το άρθρο 28 του Συντάγματος, υπάρχει ο 1264 του 1982, όπως ισχύει σήμερα. Και η κυβέρνηση με τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο προέβει σε ρυθμίσεις που ενισχύουν τον συνδικαλισμό, ενισχύουν τον τρόπο λειτουργίας των συνδικάτων στην χώρα μας και με το Μητρό δημιουργείται και μια καλύτερη διαφάνεια στο ποια είναι τα εν ενεργεία συνδικαλιστικά σωματεία. Και κατά συνέπεια υπάρχει η δυνατότητα και στην πολιτεία και στους εργοδότες να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα για τους ποιους νομιμοποιούνται από τις διατάξεις περί συνδικαλιστικής ελευθερίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία που αναφέρεται η Σελόντα, από ό,τι γνωρίζουμε, έχει 1.200 εργαζόμενους. Αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια, μεγάλες ζημιές, μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις, διατηρεί 1.200 θέσεις εργασίας. Και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, είναι και ενήμεροι απέναντι στους εργαζόμενους, παρά τις ζημιές, καταβάλει κανονικά τα δουλευμένα, όπως είναι υποχρεωμένη κάθε επιχείρηση να κάνει στη χώρα μας. Γιατί τελικά προέβει η εταιρεία στην απόλυση 5 εργαζομένων από τους 1.200, είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο θα δει στα πλαίσια των προγραμματισμένων επαφών που υπάρχουν βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Το αν υπήρχαν καταγγελίες εις βάρος του συγκεκριμένου εργαζόμενου για θέματα που δεν σχετίζονται με συνδικαλιστική του δράση, είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να μας δείχνει ότι η σύνδεση της απόλυσης με τη συνδικαλιστική του δράση. Δεν γνωρίζω καταρχήν αν ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είναι πράγματι εκλεγμένος, από ποια διαδικασία και πότε, σε ποιο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Γνωρίζουμε πάντως ότι στο συγκεκριμένο συσκευαστήριο δεν υπάρχει πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση από την οποία να έχει εκλεγεί ο συγκεκριμένος. Άρα είναι θέματα που πρέπει να δούμε. Από ό,τι λοιπόν ενημερώνομαι, το αρμόδιο τμήμα ΣΕΠΕ Αργολίδας ενημέρωσε το Υπουργείο μας στις 29 Οκτωβρίου του 2019. Η τοπική υπηρεσία κάλεσε άμεσα την επιχείρηση και το συνδικάτο να προσέλθουν στα γραφεία της. Μια συνάντηση η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για χθες. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος της επιχείρησης κατέθεσε την 1η Εντεκάτου αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς με θέμα της απόλυσής του. Επικαλείται ο ίδιος και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει συνδικαλιστική δράση, η οποία επίσης είχε οριστεί για χθες. Μας ζητήθηκε μια αναβολή της διαδικασίας και θα συνεχιστεί στις 20 Εντεκάτου του 2019.